Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Λοιπόν, τι ιστορία είναι αυτή? Καταθέσατε μία μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία πλημελιωδικών για ψευδείς καταγγελίες, ψευδείς καταμηνήσεις, συγκοφαντικές δυσφημίσεις κατά παντός υπευθύνου. Δεν ξέρετε καταρχήν τι είναι αυτή, τι υπόθεση είναι αυτή, για ποιες καταγγελίες και ποιες ψευδείς καταμηνήσεις μιλάτε? Καταρχήν να συμφωνήσω με το σχόλιο σας. Μετά τις εκλογές του 2019 και με την έναρξη της καινούργιας δημοτικής περίοδου, σε κάποιους που προφανώς δεν άρεσε το αποτέλεσμα των εκλογών, χτίσαν μια βιομηχανία ψευδών καταγγελιών ενάντια στο Δήμο και στη Δημοτική Αρχή και στις διευθύνσεις του Δήμου. Έτσι λοιπόν, πριν λίγες μέρες καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα πλημελιωδικών για ποινικά αδικήματα όπως της ψευδούς καταγγελίας και της συκοφαντικής δυσφήμισης. Είναι κείμενα τα οποία τα υπογράφουν άγνωστοι, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου του Δήμου, ανώνυμοι πολίτες του Δήμου, ομάδα πολιτών του δεν Δήμου. Δεν έχουν ονόματα δηλαδή από κάτω. Όχι, δεν έχουν και ονόματα. Και πού τα υποβάλλουν, πού τις καταθέτουν αυτές τις καταγγελίες? Καταθέτουν καταρχήν στην αποκεντρωμένη. Μάλιστα. Και καταφέρονται ενάντια σε αποφάσεις των θεσμικών οργάνων του Δήμου. Όπως? Δώστε μας κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε για ποιο. Ο μεγαλύτερος στόχος τους είναι το έργο της ανάπλασης του πρώην στρατοπέδου. Μάλιστα. Δηλαδή προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρουν κάτι για να σταματήσει. Το ειδικό χωρικό σχέδιο επίσης του πρώην στρατοπέδου, που άπτεται με το προηγούμενο που σας είπα. Από εκεί και πέρα κάναν καταγγελίες για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα γούπουσου της Πολύχνης και της Ευκαρπίας. Μάλιστα. Κάνανε καταγγελίες για το πρόγραμμα. Ισχυριζόμενοι τι, ας πούμε, κατά περίπτωση, ας πούμε. Τι ισχυρίζονται? Ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν είναι μη σύνομες, οπότε πρέπει να ακυρωθούν και να ξαναρχίσουν από την αρχή. Δηλαδή, όπως κάναμε για το στρατόπεδο, ας πούμε, τώρα, να ακυρωθεί και να ξαναρχίσει η διαδικασία από την αρχή. Η αποκεντρωμένη απαντά πάντα ότι όλα έγιναν νόμιμα και μετά αρχίζουν. Στέλνουν τις ίδιες καταγγελίες. Σε ποιους απαντά η αποκεντρωμένη? Τίποτα. Τα στέλνει εδώ να τα κοινοποιήσουμε σε αυτούς. Αλλά εμείς δεν έχουμε που να τα κοινοποιήσουμε. Συγγνώμη. Μαθαίνουν βέβαια αυτοί, γιατί ενημερώνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι όλα πέφτουν στο κενό. Και αρχίζουν μετά και στέλνουν. Στέλνουν εισαγγελέα πρωτοδικών, στις εισαγγελίες διαφορά, στην αρχή διαφάνεια, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και αυτά δεν υπογράφονται από κάποιον? Έτσι, Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου. Ναι, συγγνώμη, και γίνονται αποδεκτές κάποιες καταγγελίες από αυτούς που λέτε, από το Γραφείο Πρωθυπουργού ή από την εισαγγελία ή από την αποκεντρωμένη, εντελώς ανώνυμα? Δηλαδή, πάει κάποιος και αφήνει ένα χαρτί και το δέχεται ο άλλος? Μα ακριβώς αυτό τους λέμε και λένε ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να στείλουμε ένα χαρτί για να στείλετε τις απόψεις σας. Είμαστε υποχρεωμένοι, δεν έχει σημασία που είναι ανώνυμες. Γι' αυτό ακριβώς σήμερα κάνουμε αυτή την μηνυτήρια αναφορά. Έτσι, για να καταλάβουν όλοι ότι πρόκειται περί ανθρώπων οι οποίοι το μόνο τους μέλημα είναι να μην προκόψει ο Δήμος, να μην προοδεύσει, να μην υπάρχει εξέλιξη στα έργα, ειδικά σε τέτοια έργα όπως σας είπα, την ανάβλαση του πρώην στρατοπέδου. Έτσι, και ελπίζουμε ότι θα βγει ένα αποτέλεσμα από όλη αυτή τη διαδικασία. Να βρουν είτε να βρουν αυτούς τους υπαίτιους αυτών των καταγγελιών, είτε να σταματήσουν. Δήμαρχε, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή ξέρω ότι όπως και σε κάθε Δήμο, έτσι, ο Δήμαρχος έχει καλές σχέσεις με την αντιπολίτευση, άσχετα αν διαφωνούν σε κάποια θέματα. Έχετε θεί λιγάκι το θέμα σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο να πείτε, βρε παιδιά, εδώ συμβαίνει αυτό και αυτό. Μήπως γνωρίζετε κάτι, να μας φέρετε σε μια επαφή με αυτούς τους ανθρώπους? Έχει γίνει μια τέτοια προσπάθεια, ενδεχομένως κάποιος από τους... Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ενημερώνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, από εκεί πέρα ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης είναι υπεύθυνος για τα έργα και τις πράξεις και το λόγο του. Πιστεύετε ότι υπάρχουν και Δημοτικοί Σύμβουλοι πίσω από αυτές τις ταμπέλες? Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλα Δημοτικά Συμβούλια, στο δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι τόσο καλή η κατάσταση. Ναι. Να σας θυμίσω, στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ήρθαν για να μην κάνουμε απαρτία. Ναι. Και πολλά άλλα έτσι, τα οποία δείχνουν ότι δεν υπάρχει. Τα έχουμε δει και αλλού αυτά. Υπάρχουν, θεωρείτε ότι υπάρχουν και Δημοτικοί Σύμβουλοι ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να εμπλέκεται κάποιο κομμάτι της αντιπολίτευσης του Δήμου σε αυτή τη βιομηχανία? Θεωρώ ότι υπάρχει πληροφόρηση μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα από κάποιους Δημοτικούς Συμβούλους. Δηλαδή για κάποιες καταγγελίες που γίνονται, γνώσεις έχω, ας πούμε, στην Οικονομική Επιτροπή, που όλο είναι 4-5 άτομα που συνεδριάσανε. Και καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ στενός ο κύκλος, δεν μπορεί να έχει ξεφύγει κάτι. Αλλά αφού το μαθαίνει, σημαίνει ότι κάπου από κάπου ενημερώθηκε. Μάλιστα. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει μια σύνδεση. Αυτά όλα είναι δουλειά του εισαγγελέα, ο οποίος θα τα ψάξει, θα τα ερευνήσει και θα τα βρει.
Μιλάτε για ψευδείς καταμηνήσεις. Σας έχουν γίνει και, έχουν γίνει και μηνήσεις. Α, μιλάτε για την προσφυγή στις εισαγγελίες, δηλαδή. Έγιναν κάποιες μηνήσεις. Ναι, την προσφυγή στις εισαγγελίες. Οι εισαγγελίες τα στέλνουν στις πτασματοδίκες. Οι πτασματοδίκες μας καλούν για να δώσουμε κατάθεση και, εν πάση περιπτώσει, να γνωστοποιήσουμε τις απόψεις μας. Είτε εμάς ως αιρετούς, είτε τους υπαλλήλους του Δήμου. Οπότε καταλαβαίνετε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Παρακολύεται το έργο του Δήμου. Οι υπάλληλοι αισθάνονται ότι τους γίνεται ένα μπούλινγκ και αρχίζουν να φοβούνται ακόμα περισσότερο για να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια. Mm-hmm. Και σας είπα ότι καθαρά στόχος είναι να μην γίνει τίποτα. Φοβούνται οι υπάλληλοι την ανώνυμη καταγγελία που δεν την πηγαίνει κανείς να την υποστηρίξει. Όταν τους καλούν για να ξέρουν τους απόρους, πάντα ξέρετε στα δικαστήρια υπάρχει ένας φόβος των πολιτών όταν πηγαίνει εκεί. Ακόμα και όταν είναι ξεκάθαρα φως. Πάντως η αλήθεια είναι ότι στο δικαστήριο θα φωνάξουν και την πλευρά που έχει κάνει τη μήνυση να καταθέσει. Μα άμα δεν εμφανιστεί, ναι, βέβαια. Ποια είναι αυτή η πλευρά, δηλαδή κάνουν σε μένα μήνυση, θα πάω εγώ να καταθέσω την άποψή μου. Ναι, αλλά ναι. Ο Βαγγέλης μου έχει κάνει τη μήνυση, δεν πρέπει και αυτός να καταθέσει λίγο την άποψή του και να είναι συγκεκριμένο το πρόσωπο. Τι θα πει η επιτροπή. Έστω ναι. 3-4 άτομα έτσι, θα πρέπει. Έτσι είναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει πρόσωπο. Απίστευτο. Οπότε εμείς αυτό που θέλουμε και είναι κοινή, αν συγγνώμη, να βρεθεί κοινή πραγματικά η εισαγγελία, κοινή διαδικασία, ας πούμε, μιας προκαταρκτικής εξέτασης. Να σας πω ότι για ένα θέμα μπορούμε να έχουμε πάει και 7 φορές. Για ένα μάλιστα. θέμα μπορεί να έχουμε πάει και 7 φορές. Μάλιστα. Γιατί κάνεις τον έναν, κάνεις τον άλλον, κάνεις τον άλλον. Αυτοί όλοι τα πάνε στον θεσματοδίκαιο, που θεσματοδίκης καλή. Το γιώτα σίγμα τάβ, το θήτα, το ήτα, που θεσματοδικείο καλή για το ίδιο πράγμα 4, 5 και 7 φορές. Ωραία. Δήμαρχε, τώρα εγώ θα κάνω ένα άλμα στη σκέψη και στο συλλογισμό. Επειδή το φαινόμενο, ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ειδικά εκεί στις δικές σας περιοχές, το φαινόμενο είναι διαδεδομένο να εμφανίζονται κατά διαστήματα κάποιες επιτροπές πολιτών, κάποιες κινήσεις πολιτών. Βέβαια και στο κεντρικό Δήμο πλέον έχουμε τέτοια φαινόμενα έτσι, για διάφορα ζητήματα που άπτονται. Βέβαια έχουμε επώνυμα κινήσεις πολιτών, δηλαδή εδώ πέρα έχουμε κινήσεις πολιτών με ονοματεπώνυμα. Αναφέρονται ποιοι είναι σε αυτές τις κινήσεις πολιτών. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη όμως εκεί σε εσάς έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις κινήσεων και επιτροπών τέτοιου τύπου που κατά καιρούς ανακοινούν και σηκώνουν μια αντιπαράθεση για σημαντικά θέματα. Θα φέρω λέω παράδειγμα την ιστορία του παλιά για το ΣΜΑ Ευκαρπίας. Που τώρα το ΣΜΑ Ευκαρπίας είναι ένα στολίδι για την διαχείριση απορριμμάτων, αλλά κάποτε κόντεψε να γίνει κερατέα η περιοχή, λέω εγώ τώρα. Έτσι. Έχουμε την αντιπαράθεση, τις αντιπαραθέσεις για το που κινητοποιούνται για το Τιτάν. Και εκεί εμφανίζονται κάποιες κινήσεις πολιτών από πίσω και κάποιοι σύλλογοι περιβαλλοντικοί, οτιδήποτε κτλ. Που καμιά φορά δεν ξέρεις και ποιοι είναι εκεί από πίσω. Υπάρχει σύνδεση ανάμεσα σε όλα αυτά. Με αυτό που εσείς κάνετε τώρα, δηλαδή. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτές οι κινήσεις πολιτών στις οποίες αναφερθήκατε ναι. είναι πολίτες με ονοματεπώνυμα. Μάλιστα. Μπορεί να έχουν μια διαφορετική άποψη, μπορεί αυτή η άποψη σε κάποιους να μην αρέσει, αλλά είναι πολίτες με ονοματεπώνυμα, υπερασπίζουν την άποψή τους. Έτσι, δεν είναι πότε σωστή, πότε λάθος. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, μας ενδιαφέρει να είναι μια πολιτεία ενεργή, να υπάρχουν mm-hmm. ενεργούς πολίτες. Μας ενδιαφέρει και η αντίθετη άποψη, ναι. γιατί πραγματικά ο διάλογος. Και οι κριτικοί πάντα βγαίνουν στο καλό του τόπου. Mm-hmm. Αυτές τις επιτροπές που αναφέρατε αφήστε τις στην άκρη. Εμείς αναφερόμαστε στις άλλες επιτροπές. Μάλιστα. Αυτούς με την κουκούλα που το μόνο τους μέλημα είναι να σταματήσουν το Δήμο και την προκοπή του. Μάλιστα. Αυτό έγινε λοιπόν λέτε από την πρώτη, δηλαδή στα τελευταία δύο χρόνια που είστε διοίκηση, ας πούμε 1,5-2 χρόνια ενάμιση που διοίκησε, 1,5 χρόνο. Πόσες τέτοιες καταγγελίες έχετε σε δεκάδες, 30, 40. 50 δεκάδες. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχει χαθεί ο έλεγχος. Δηλαδή στην αρχή λέγαμε εντάξει δεν πειράζει, θα απαντήσουμε, θα κάνουμε. Ερχόντουσαν οι απαλλακτικές ότι όλα γίναν νόμιμα είτε από την αποκεντρωμένη είτε από πουδήποτε. Mm-hmm. Αλλά βλέπουμε ότι συνεχίζουν, είναι απτόητοι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και το μόνο που κάνουν είναι να υπάρξει μια κόλληση εργίας στις υπηρεσίες του Δήμου. Φανταστείτε σε αυτόν τον ένα χρόνο, τον τελευταίο ειδικά. Mm-hmm. Με την πανδημία, όταν οι μισοί υπάλληλοι περίπου του Δήμου λείπουνε, ναι. είτε με άδεια ειδικού σκοπού, mm-hmm. είτε με ευπαθείς ομάδες κτλ. Μάλιστα. Έτσι. Οι άλλοι μισοί που μένουν εδώ, αντί να κάνουν τη δουλειά τους, να ασχολούνται με το να απαντάνε συνέχεια σε τέτοια έγγραφα. Μάλιστα. Και πόσο καταφέρονται. Μάλιστα όταν είναι ανώνυμα.
και καταφέρονται εναντίον ενός έργου, ας πούμε, της ανάπλασης του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, το οποίο είναι. Για τις διαδικασίες γενικότερα. Για τις διαδικασίες. Ναι, το οποίο είναι σε γενικές γραμμές, είναι ένα έργο το οποίο θεωρείται εμβληματικό πλέον για την Δυτική Θεσσαλονίκη. Έτσι. Γι' αυτό και θέλω να το σταματήσω. Μάλιστα. Τι να πω. Επί τη ευκαιρία, κύριε Δήμαρχε, αφού σας έχουμε εδώ, θα μας πείτε λίγο και ένα σχόλιο για το θέμα της ΔΕΘ. Που έχετε μπει μπροστά και οι δήμαρχοι το τελευταίο διάστημα και μιλάτε για την μετακίνηση στα δυτικά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το θέμα είναι παλιό. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι από το 2008 ο τότε πρωθυπουργός ο Κώστας ο Καραμαλής στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης μίλησε για την μετεγκατάστασή της στα δυτικά και στην περιοχή της Σύνδου. Από εκεί πέρα είχε γίνει μια επιτροπή μετεγκατάστασης, πάλι υπουργός Μακεδονίας Θράκης ήταν ο Καλαφάτης, η οποία αποφάνθηκε ότι ο ενδεδειγμένος χώρος είναι εκεί. Το 2008 αυτό, 2009 μάλλον. Ακριβώς. Και συνεχίστηκαν μέχρι το 2012-2013. Υπήρχαν ομόφωνες αποφάσεις από την ΔΕΘ Θεσσαλονίκης και από την αυτοδιοίκηση γενικότερα και από όλους τους φορείς της πόλης. Αυτή όλη η ιστορία έμεινε πίσω. Αλήθεια είναι λόγω μνημονίων. Βέβαια. Ξεκίνησε μια διαδικασία να μείνει η ΔΕΘ εκεί που είναι τώρα και από την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και από την. Δεν υπήρξαν έντονες αντιδράσεις όταν άλλαξε η ρότα για να μείνει η πόλη στο κέντρο. Ακριβώς δεν υπήρχαν. Το θέμα δημιουργήθηκε όταν πριν από μερικές μέρες ήρθε στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για να υπερψηφίσουμε βάση περιπτώσει να πούμε την άποψή μας για αυτήν την, για το σχεδιασμό αυτόν. Έτσι, οπότε εγώ, να σας πω για τον εαυτό μου, η θέση μου ήταν υπέρ αυτής της μετεγκατάστασης που είχαμε αποφασίσει πριν 12 χρόνια περίπου. Γιατί όμως, ας πούμε, δεν αντιδράσατε νωρίτερα? Από τόσα χρόνια γίνεται εδώ, βγήκε δύο κυβερνήσεις, ας πούμε, γιατί και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πανηγύριζε για την ανάπλαση της ΔΕΘ ως έργο που προχωράει, ας πούμε. Λοιπόν, και θα μετά. Θα μιλήσω προσωπικά για μένα και όχι για τους υπόλοιπους. Γιατί δεν αντιδράσατε νωρίτερα, να βγείτε να πείτε ότι τι είναι αυτά που μας παρουσιάζεται, κύριε Μητσοτάκη, τότε στη Διεθνή Έκθεση, αφού υπάρχει σχέδιο για την κατάσταση. Δεν μας ρώτησε κανένας, έτσι. Εφόσον ρωτηθήκαμε τώρα, εγώ προσωπικά είπα την άποψή μου ότι καλό είναι να μετεγκατασταθεί εκεί. Ναι. Αν θεωρεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης ή η κυβέρνηση ότι ο ενδεδειγμένος χώρος είναι εκεί, σωστό ή λάθος, η δική μου άποψη δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο αυτών των αρμοδίων οι οποίοι προείστανται του Δήμου Θεσσαλονίκης ή και της κυβέρνησης. Μάλιστα. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι στα 175 στρέμματα μισό πράσινο, μισό έκθεση, στο τέλος δεν θα έχουμε ούτε πράσινο ούτε έκθεση. Αν θέλουμε μια έκθεση η οποία θα εμπνέει δυναμισμό. Ναι, αλλά είναι και τεράστιο το κόστος, το έχετε υπολογίσει το κόστος. Γιατί δεν είναι μόνο τα 200 ή τα 180 ή τα 200 εκατομμύρια που χρειάζεται η διαδικασία της μετεγκατάστασης και της δημιουργίας ενός εκθεσιακού κέντρου δυτικά. Είναι και κάτι δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια που χρειάζεται για διαμόρφωση των γύρω-γύρω. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια, αλλά όταν δεν έχεις μια οριστική μελέτη για το τι ακριβώς θα στοιχήσει και όταν ξέρεις ότι υπάρχουν χρήματα στο Ταμείο Ανάκαμψης τα οποία θα μπορούσαν να βρεθούν, τώρα να λέμε έτσι αόριστα ότι χρειάζονται χρήματα που δεν έχουμε, που δεν κάνουμε, πόσα χρήματα και αν μπορούμε να τα βρούμε. Αν ξέραμε πόσο θα και μπορούσαμε να διεκδικήσουμε να τα βρούμε, ίσως και να υπήρχε αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που δεν ξέρουμε, θεωρείτε ότι έχει μέλλον τώρα αυτή η διεκδίκηση για την μετεγκατάσταση αυτή τη στιγμή της ΔΕΘ στα δυτικά? Εγώ άκουσα τον κύριο Ζέρβα, αλλά και τον κύριο Καλαφάτη και τον πρωθυπουργό ότι θέμα δεν υφίσταται. Αυτό λύθηκε πριν 10 χρόνια, ξέρω εγώ 12, πώς το είπε ο κύριο Ζέρβα. Έτσι, αυτό είναι ο καθήλυν αρμόδιο και υπεύθυνο για να απαντήσει. Αν θεωρεί αυτό ότι το θέμα είναι λήξαν, δεν έχω να πω κάτι. Μάλιστα. Εμένα μου ζητήθηκε η γνώμη μου στο Συμβούλιο τη ΠΕΔ και ω μέλο την είπα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.